Η μία μετά την άλλη έβαλαν λουκέτο επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης στην Κρήτη, οι οποίες δεν άντεξαν τις δύσκολες συνθήκες και επώδυνες αλλαγές που έφερε στη διασκέδαση ο κορονοϊός. Οι κραυγές αγωνίας των επιχειρηματιών για τη δύσκολη κατάσταση εισακούστηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Έφη Κουντεντάκη να αναλάβει και το χαρτοφυλάκιο του επισιτισμού. Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης στο συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο, προώθησε στη θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας του επισιτισμού, την οποία αναλαμβάνω εγώ με επίγνωση της ευθύνης που μου αναλογεί. Λουκέτα υπάρχουν πάρα πολλά, δυστυχώς δεν ακούγονται, γιατί δεν είναι σωστό να ακούγονται. Πιστεύω όμως τώρα ότι με την άρση των μέτρων θα αποφύγουμε τα υπόλοιπα λουκέτα, τα οποία ήταν πρώτον πυλών και τελικά ευτυχώς πολλοί συνάδελφοι σκεφτήκαν ότι πρέπει να συνεχίσουν, γιατί πραγματικά αυτός ο κλάδος και αξίζει και επιφέρει τεράστια έσοδα στο κράτος. Επιχειρηματίες που εκπροσωπούν τους χώρους εστίασης όλης της Κρήτης συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και την Αντιπεριφερειάρχη Έφη Κουντεντάκη και έθεσαν επιτάπητος τα προβλήματα με κύριο θέμα τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που έγινε θηλιά για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρηματίες ευελπιστούν ότι η Αντιπεριφέρεια Κρήτης θα λειτουργήσει ως ενδιάμεσος κρίκος, ώστε να μεταφερθούν τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση. Είναι κάτι πρωτοποριακό, δεν το έχει ξανακάνει καμία περιφέρεια στην Ελλάδα. Είμαστε εδώ όλοι οι Προέδροι από όλη την Κρήτη. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία και όλα να πάνε καλά. Αυτό που μας έλειπε μέχρι τώρα ήταν η επικοινωνία και για να μεταφερθούν τα αιτήματά μας που είναι μεγάλα, γιατί όπως ξέρετε η εστίαση είναι ο κλάδος που έχει πληγεί περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια της πανδημίας. Να μεταφέρει τα προβλήματα της εστίασης προς τα παραπάνω κυβερνητικά κλιμάκια, γιατί τα προβλήματα της εστίασης, ιδιαίτερα της Κρήτης, είναι πάρα πολλά. Από το Σάββατο δόθηκε το πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, ώστε να επιτραπούν όρθιοι στα κέντρα διασκέδασης, με τους επιχειρηματίες να ελπίζουν ότι σε συνδυασμό με τη μουσική θα καταφέρουν και πάλι να κερδίσουν το χαμένο έδαφος και να δουν ξανά έσοδα στα ταμεία τους.